Ωστόσο, υπάρχει μια χώρα όπου η εμβολιαστική διαδικασία έχει τρέξει. Κατά πολλούς έχει τρέξει τάχιστα. Και εκεί οι κάτοικοι πολίτες έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Η καθημερινότητα έχει επανέλθει. Ποια είναι η χώρα αυτή? Το Ισραήλ. Είναι το Ισραήλ. Πρώτη σύνδεση λοιπόν της σημερινής εκπομπής με Ισραήλ. Πάμε στο Ισραήλ, πάμε στο Τελ Αβίβ. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Ιωνάθαν Ιατρού. Κύριε Ιατρού, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Εσείς πώς είστε, πώς νιώθετε? Σας βλέπω χωρίς μάσκα σε ένα κεντρικό σημείο. Οι επιχειρήσεις... Εντάξει, επί μάσκα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Ναι. Μάλλον μετά το Εβραϊκό Πάσχα που λύγει την Κυριακή μπορεί να τελειώσει και αυτό με τη μάσκα. Αλλά όπως πήγατε να πείτε, τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι εντελώς σχεδόν κανονικότητα. Για πείτε μας λίγο, σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Υποθέτω σε ένα κεντρικό σημείο εκεί στην περιοχή και από πίσω σας βλέπω και καταστήματα, επιχειρήσεις. Είναι εμπορικά καταστήματα, τα οποία είναι ανοιχτά. Είναι ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο, ένα γνωστό, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, που ονομάζεται TLV Fashion. Ένα εμπορικό μόλ, τέλος πάντων, που έχει καταστήματα, καφετέρειες κλπ. Και μέσα όλα λειτουργούν κανονικά σχεδόν. Λειτουργούν κανονικά, βλέπετε, λοιπόν. Ακριβώς, βέβαια. Και... έχουμε βασικά και γιορτή τώρα, οπότε η κίνηση είναι πολύ πιο μεγάλη. Και μπορώ να σας πω ότι για μένα είναι σαν να ζω τώρα ένα όνειρο, τέλος πάντων, γιατί για ένα χρόνο ήμασταν κλεισμένοι, όλα ήταν εντελώς ήσυχα και ξαφνικά όλοι βγαίνουν στους δρόμους για κίνηση. Βέβαια, μας χαιρετούν εκεί. Έχουμε και τους χαιρετισμούς εκεί των κατοίκων, από ό,τι είδα. Για να μπεις τώρα σε ένα πολυκατάστημα, για να κάτσεις, φαντάζομαι, σε μια επιχείρηση εστίασης, θα πρέπει να έχεις στα χέρια σου αυτό το λεγόμενο και ως πράσινο διαβατήριο, δηλαδή ότι είσαι εμβολιασμένος. Εντάξει, είναι μερικά εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κυρίως εκεί πιο πολύ, που ρωτάνε και ζητάνε να το παρουσιάσεις καθώς μπαίνεις στο χώρο. Δεν το τηρούν αυτό όμως όλοι. Κάνουν τα στραβά μάτια δηλαδή. Κάνουν τα στραβά μάτια κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι, οπότε μισοί μπαίνουν, μισοί βγαίνουν. Είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι κάτι είναι και αυτό, ώστε να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εντάξει, έχετε επανέλθει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι απομένει ακόμα? Μας είπατε ότι από τις αρχές, από τα μέσα του Απρίλη, δεν θα είναι υποχρεωτική και η χρήση μάσκας. Ένα. Δύο. Κοιτάξτε, περισσότερο πιο πολύ είναι στο θέμα χωρικότητας σε όλα τα... Υπάρχει περιορισμός. Σωστά, σωστά. Του ποσοστού των ανθρώπων που μπαίνουν σε επιχειρήσεις. Ναι, π.χ. τώρα σε χώρους που γίνονται συναυλίες μπορούν... υπάρχει το όριο μέχρι το 70% πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει 80% ή 70%, αλλά λένε ότι μέσα στον τον Μάιο ή και τον Απρίλιο να καταργηθεί εντελώς αυτό και να μην μεταξύ, υπάρχει. Κύριε Ιατρού, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Αυτά τα πλάνα τα οποία βλέπουμε είναι από το Ισραήλ και δεν είναι πριν από 2 χρόνια, είναι πριν από περίπου 20 μέρες. Βλέπουμε κάτι πλάνα με νέους οι οποίοι έχουν ανέβει πάνω στα τραπέζια και διασκεδάζουν. Κύριε Ιατρού, φαντάζομαι έχετε αντικρίσει και εσείς αυτές τις εικόνες, ειδικά το πρώτο διάστημα, έτσι που απελευθερώθηκε κάπως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό της διασκέδασης. Ναι. Έχω μία δική μου επιχείρηση που ονομάζεται Greek Nights. Κάνω ελληνικά πάρτι, συναυλίες. Έχει ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα. Και το τουρισμό, πέρα από το ραδιόφωνο που, ναι, το ελληνικό που έχω εδώ στο Ισραήλ. Κυρία Ιατρού, αυτή η δραστηριότητα των πάρτις, της εστίασης, των εκδηλώσεων, έχει ξεκινήσει ξανά στο Ισραήλ? Ναι, αυτό τώρα πήγα να σας πω, επειδή δουλεύω, ναι, στο χώρο αυτό. Ήδη έχω ξεκινήσει και δουλεύω με αρκετούς χώρους, με μπαρ, με κλαμπς, με εστιατόρια.
Και όλα είναι κανονικά. Πέρα από το, από το περιορισμό και τη χωρικότητα που είναι, ας πούμε, για το 70% αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που να αισθάνεσαι ότι α, υπάρχει αυτό και αυτό. Σε ημερήσια βάση ο αριθμός των κρουσμάτων. Κοιτάξτε να δείτε, σε σύγκριση με αυτά που είχαμε μέχρι και πριν ένα μήνα, είναι πολύ χαμηλά τα κρούσματα. Δηλαδή σήμερα π.χ. καταγράφηκε ένας αριθμός, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 600, άλλες στα 300 και εχθές ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Πριν ένα μήνα περίπου είχαμε 3.000. Για ποιους λόγους, κύριε Ιατρού, έτρεξε η εμβολιαστική διαδικασία στο Ισραήλ? Δεν άκουσα πάλι. Για ποιους λόγους έτρεξαν οι εμβολιασμοί, η διαδικασία των εμβολιασμών στο Ισραήλ έτρεξε περισσότερο από άλλες χώρες? Για ποιους λόγους εμβολιάστηκαν πολύ γρήγορα οι περισσότεροι? Εμβολιάστηκαν γιατί, εντάξει, ήταν ας πούμε μια πράξη κιόλας του Μπινιαμίν Νετανιάου, του Πρωθυπουργού, και πιστεύω ότι έχει να κάνει και λίγο με τις εκλογές. Ήθελε να αποδείξει ότι έχει φέρει τα εμβόλια στο Ισραήλ και θα είμαστε η πρώτη χώρα, ας το πούμε, που επιστρέφει στην κανονικότητα. Η πρώτη χώρα παγκοσμίως. Για να δυναμώσει η οικονομία, για να επανέλθει ο κόσμος στη ζωή του. Μάλιστα. Και νομίζω ότι κάπως το πέτυχε αυτό. Κύριε Ιατρού, μπορούμε να δούμε εικόνα λίγο, αν γυρίσετε λίγο την κάμερα και να κλείσουμε κάπως έτσι, να δούμε λίγο την περιοχή περιμετρικά, αν είναι εύκολο. Και να σας ευχαριστήσω βέβαια ταυτόχρονα και πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση που είχαμε, για την εικόνα που μας δίνετε αυτή τη στιγμή και για το σχόλιο σας βέβαια, για το κλίμα το οποίο επικρατεί σε μια χώρα που όντως έχει επιστρέψει στους παλιούς ρυθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι αυτή τη στιγμή, εκεί σε κεντρικό σημείο, στο Τελ Αβίβ. Εντάξει, τέτοια εικόνα σε άλλη χώρα. Εντάξει, αυτό το σημείο είναι λίγο ήσυχο. Είναι λίγο ήσυχο, ναι. Υπάρχουν πολύ πιο... Την επόμενη φορά, στην επόμενη σύνδεση, θα βγούμε από πιο θορυβώδες, κατά κάποιο τρόπο, σημείο. Ναι. Από εστίαση, από μαγαζί. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.